Να πω κι εγώ κάτι. Με σκολάκια στα σορτσάκια, στα κιλιτά και στα μπλουζάκια, συναντήσεις στα βραδάκια, στα σινεμά και στα μπαράκια. Κοπάλα όλοι μαζί, δεν θα έρθω με την πρώτη ώρα, φεύγα τη στιγμή. Αυτά που ζούμε είναι δώρα. Γεια σας, στα Θρανία και σήμερα βρισκόμαστε στις Κυκλάδες, είμαστε στη Σέριφο συγκεκριμένα και καλεσμένοι όλοι σε ένα παραδοσιακό γάμο. Έλατε μαζί μου. Γεια σας. Τι κάνετε? Ετοιμαζόμαστε για το γάμο? Προσπαθούμε. Η κυρία Κατερίνα εδώ επιβλέπει τους άντρες που μαγειρεύουν. Ναι, και βοηθάω. Και βοηθάει κιόλας. Ναι. Τι ετοιμάζετε τώρα, σήμερα? Τώρα ετοιμάσαμε, πλύναμε όλα τα φρούτα, τις ντομάτες, για να κόψουμε σαλάτες. Ναι. Πόσα άτομα περιμένετε? Γύρω στα 100 άτομα. Για το γάμο, Για το γάμο, ναι. Ωραία. Πάμε να δούμε τι φτιάχνουν έξω και θα τα ξαναπούμε. Εντάξει. Ο κύριος Άρης Χρυσολοράς είναι μαγειράς και αναλαμβάνει όλες τις εκδηλώσεις τις εορταστικές εδώ πάνω στο νησί. Mm-hmm. Είστε πολύ τυχερός άνθρωπος, έτσι, γιατί σας εμπιστεύονται. Βεβαίως. Τα παιδιά που είναι να παντρευτούν, όλοι. Σας εμπιστεύονται γιατί είμαστε και ικανοί να ανταποκριθούμε. Ναι, δεν έχω δοκιμάσει φαγητό σας, η αλήθεια είναι, αλλά έχω ακούσει τις καλύτερες εντυπώσεις. Όλο το νησί, το ρωτήσετε. Ωραία. Πείτε μας, τι θα ετοιμάσετε σήμερα για το γάμο? Το μενού σήμερα είναι μακαρονάδα. Ναι. Κατσίκι βραστό. Ναι. Κοκκινιστό. Όχι κοκκινιστό, γιατί δεν βάζουμε τη σάλτσα μέσα. Ωραία. Αλλά έχει όλα τα υλικά του μέσα. Ναι. Όπως. Το μόνο δεν έχει σκόρδο μπερτέ. Που μυρίζει πολύ, σκόρδο. Σκόρδο έχει, κρεμμύδι έχει, δάφνη, μπαχάρι, κανέλα, τα πάντα. Ωραία. Λοιπόν, όταν βράσει το κρέας, σουρώνουμε το ζωμό από το κρέας, ναι, και φτιάχνουμε τη σάλτσα για τη μακαρονάδα. Ναι. Μακαρονάδα και το κρέας. Το μακαρόνι. Όχι, 6 νούμερο. Α, το σπαγί. 6, το κανονικό. Ναι. Το κρέας μετά το σερβίρουμε μαζί με πατάτες. Ναι. Τηγανιτές στα ξύλα. Στα ξύλα πάντα. Είδα κάτι μεγάλα καζάνια που έχετε γυρίσει. Να τα εδώ είναι. Ναι. Τα έχετε δει, μέσα θα τα δείτε επίσης. Ναι. Λοιπόν. Αυτά. Λοιπόν, έχετε πάρα πολύ κόσμο σήμερα καλεσμένο, έτσι. Ναι. Θα πρέπει πόσες ώρες μαγειρεύετε για να τους προλάβετε? Από το πρωί είμαστε. Το πρωί. Και πόσα κιλά κρέας χρειάστηκε τώρα για να το κάνετε αυτό? Από 10 μέχρι 200, 300, 500, 1000 κιλά. Μάλιστα. Το ζευγάρι έμαθα όμως ότι δεν θα φάει αυτό. Κάτι άλλο θα φάει. Τι να τους κάνω αφού... Πείτε μας, γιατί πείτε μας. Θα είναι χοιρινή, μπριζόλα, λέει, να τους ψήσουμε. Α, χωρίς πατάτες, διαιτά. Με πατατούλες τηγανιτές. Με πατατούλες τηγανιτές, ναι, μάλιστα. Οι πατατούλες λέει δεν είναι στη δίαιτα, δεν ξέρω. Λοιπόν, όμως εγώ εδώ έμαθα ότι θα έχετε και ορχήστρες σε λίγο και τι θα γυρεύετε. Ετοιμάζονται τα παιδιά από κάτω. Βουβά, έτσι, έχετε και ψυχαγωγία από κάτω. Βεβαίως και έχουμε ψυχαγωγία. Εμείς χωρίς ψυχαγωγία δεν μπορούμε, εμείς οι νησιώτες. Η κυρία Κατερίνα εδώ που την είδαμε και πριν μας καθαρίζει τυρί για το τραπέζι. Αυτό δεν θα το τρίψετε κιόλας για τα μακαρόνια? Αυτό είναι για το τραπέζι. Να το βάλουμε σε πιατάκια. Ωραία. Και είναι τυρί δικής σας παραγωγής? Είναι ντόπιο και είναι κατσικίσιο. Μάλιστα. Έχετε ζώα, εσείς ασχολούνται οι κάτοικοι εδώ με την κτηνοτροφία? Ναι. Έχουν. Από λίγα έχουμε σχεδόν όλοι. Ναι, και φτιάχνετε και γαλατάκι δικό σας, να φανταστώ, Και γάλα, βέβαια. Και τυρί και. Ωραία. Πόσο τυρί θα καθαρίσετε απόψε? Τώρα αυτά είναι, πώς να σας πω τώρα. Μόνο αυτά θα καθαρίσετε? 15-20 κιλά. 15 κιλά, τυρί. Τώρα, τώρα αυτό είναι λίγο, θα το κόψουμε και μετά θα συνεχίσουμε. Εντάξει, καλή δύναμη να σας αφήσω να κάνετε τη δουλίτσα σας. Ευχαριστώ, έτσι και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, να είστε καλά. Thank you.
σου. Σε όλη τη ζωή σου αμαλά. Ευτυχισμένο. Άντε η ώρα η καλή. Να καλή. Σας πάρω αγκαλιά. Ο κύριος Θοδωρής Λιβάνιος είναι ερευνητής και λαογράφος της Ερήφου και ο πατέρας του Γαμπρού. Γεια σας κύριε Θοδωρή μου, η ώρα η καλή. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε στο νησί μας. Σας ευχαριστούμε που το επιλέξατε και πέσατε καλά και στην περίπτωση ενός ημιπαραδοσιακού γάμου. Γιατί εμείς παραδοσιακό το βλέπουμε, δεν το έχουμε κάνει αυτό ποτέ στο κέντρο, εντάξει, στην πόλη. Όσο νομίζετε ότι είναι παραδοσιακός είναι. Εντάξει, έχει άλλα πράγματα που θα έπρεπε να είχαν γίνει, αλλά σήμερα δυστυχώς δεν μπορούν να γίνουν. Πείτε μου τι θέλετε να σας πω. Ωραία, πείτε μου 2-3 πράγματα για το έθιμο αυτό. Το έθιμο του γάμου είναι πάρα πολύ παλιό και ο γάμος είτε κλεψιμέικος γινόταν, είτε κανονικός γινόταν, είτε από προξενιό, τα έθιμα δεν αλλάζανε. Ξεκινούσανε να μαζεύουνε το σισάμι, στη συνέχεια για να κάνουνε την πρέζα το παστέλι, να το προσφέρουν στον κόσμο και στη συνέχεια να σφάξουνε τα λατάρια, να έχουμε το ποδοκέφαλο το Σάββατο το βράδυ, γιατί οι γάμοι παλαιότερα γινόταν Κυριακή, τώρα γίνονται Σαββάτο, να έχουμε γλέντι, όχι ολονύχτιο. Ο γαμπρός με την ύφη δεν έπρεπε να ανταμώσουνε την ημέρα του γάμου. Την Κυριακή γινόταν ο γάμος ξεκινώντας από το σπίτι του γαμπρού, που ο καθένας πήγαινε να μαζέψει, να φάει την πρέζα του, το παστέλι δηλαδή. Στις νύφεις το... αυτό είναι. Α, αυτό είναι η μπουμπονιέρα, Δεν είναι η μπουμπονιέρα, είναι το παραδοσιακό παστέλι της Ερήφου. Ναι. Εδώ δεν μοιράζεται κουφέτα στους γάμους. Βεβαίως και μοιράζομαι μετά το γάμο. Α, αυτό τελικά δεν είναι μπουμπονιέρα, είναι απλά κέρασμα. Αυτό το κέρασμα είναι στο γάμο. Το παστέλι του γάμου, είναι το σισάμι με το μέλι που το ψήνουμε και όπως το ψήνουμε και ενώνεται, έτσι να ενώνεται και το ζευγάρι και να είναι γλυκό και να ζει ευτυχισμένα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα κρατήσουμε αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Για σας. Ωραία. Αφετέρου, ξεκινάμε με τα όργανα πάντοτε. Αφού ντυθεί ο γαμπρός, ρίχνουμε τα σμπάρα και στη συνέχεια ξεκινάμε με τα όργανα να πάμε να πάρουμε την νύφη. Mm-hmm. Αφού πάμε στο σπίτι που είναι το νυφικό, που είναι η νύφη, εκεί ο γαμπρός φυλάει την νύφη, την παραδίδει ο πατέρας στο γαμπρό, αλλά την παίρνει ο κουμπάρος αγκαζέ, ναι, και φεύγουν μπροστά και από πίσω ακολουθεί η κουμπάρα με τον γαμπρό. Μάλιστα. Τώρα στην προκειμένη έχουμε μία κουμπάρα μόνο, Τώρα θα γίνει μισό το έθιμο. Α, μάλιστα. Και μετά πηγαίνουν στην εκκλησία, γίνεται σύμφωνα με την ορθόδοξη, το ορθόδοξο τελετουργικό. Μετά έχουμε τα τραπέζια, μεζέδες, κρασιά, χορό, γλέντι. Το πρωί έχουμε την περίφημη σούπα. Όλη την ημέρα γλέντι. Το πρωί της επόμενης μέρας εννοείται. Της επόμενης μέρας, τη Δευτέρα. Άρα οι καλεσμένοι δεν φεύγουν. Συνεχίζεται και αύριο Όχι, το γλέντι. Συνεχίζεται και αύριο το γλέντι. Παλαιότερα κρατούσαμε μέχρι την Τρίτη και την Τετάρτη. Αλλά το κυριότερο όμως είναι το βράδυ που έχουμε τις πατινάδες. Που πηγαίνουμε στο σπίτι όλων των κοριτσιών που χόρεψαν. Ναι. Και κάνουμε την πατινάδα και στο τέλος πηγαίνουμε και κάνουμε τα ξυπνητούρια στο γαμπρό με την νύφη και τους λέμε μανέδες
για να σηκωθούνε. Ο γαμπρός κινήθηκε που θα κοιμηθούν απόψε. Μετά τα μεσάνυχτα πάνε και κοιμούνται αγκαλιά. Ναι, αλλά πού όμως? Στον Ηφικό. Και την επόμενη Κυριακή, το επόμενο Σαββατοκύριακο, έχουμε ξανά πίσω γλέντι, έχουμε τα αντίγαμα. Αντιγαμούμε δηλαδή. Ναι, την επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη. Αυτό. Έτσι με λίγα λόγια σας τα. Δηλαδή θα φιλοξενήσετε όλο τον κόσμο από την Αθήνα εδώ μια εβδομάδα. Θα πέσετε έξω, κύριε Θεοδωρή. Δεν πέφτουμε έξω γιατί συνήθως οι συμπεθέροι κοιμώνται με τις καλεσμένες. Λοιπόν, να σας πω τώρα κάτι. Α, έτσι. Θα το μοιράσετε δηλαδή το θέμα. Ναι, για πέστε μου κάτι, έτσι και θα μαγειρεύουν κάθε μέρα εδώ όπως γίνεται σήμερα. Γιατί πήγαμε, είδαμε, κάθε μέρα σας ετοιμάζουν. Μένουν νηστικοί, αλλά νηστικό αρκούδι δεν χορεύει. Οπότε μαγειρεύουν και τρώνε και πίνουν κρατσί σερφιώτικο από μαντιλαριά. Και πάρα πολλά. Έχουμε τη μακαρονάδα του γάμου, τη γαμισιάτικη όπως τη λέμε εμείς εδώ. Ναι. Την οποία την κάνουμε μετά την εκκλησία. Ναι. Αλλά αυτό τώρα είναι ελάχιστα που σας είπα. Μάλιστα. Υπάρχουν πάρα πολλά. Για πείτε μου, κύριε Θεοδωρή μου, εδώ μένουν πολλοί μόνιμοι κάτοικοι το χειμώνα? Ναι. Μένουν γύρω στα 1000 άτομα και καμιά 200 Αλβανοί. Το νησί σας έχει τακτικές συγκοινωνίες? Το χειμώνα? Ναι. Να σας πω, το χειμώνα έχουμε ένα πρόβλημα με τα καράβια. Δεν υπάρχουν καράβια. Έχει 2-3 τη βδομάδα, αφενός μεν. Το καλοκαίρι όμως που έχει, και δεν μπορούμε να φύγουμε να πάμε εύκολα στην Αθήνα για μια ανάγκη, αλλά δυστυχώς το καλοκαίρι που έχει 2-3 την ημέρα, 4, πάλι δεν μπορούμε να φύγουμε. Ναι. Γιατρούς, νοσοκομεία έχετε εδώ? Γιατί δεν βρίσκουμε εισιτήρια. Νοσοκομείο δεν έχουμε, έχουμε ένα κέντρο υγείας, το οποίο είναι επανδρομένο με 2-3 γιατρούς, έναν αγροτικό και έναν ειδικευμένο όπως έχουμε αυτή την εποχή τουλάχιστον. Ναι. Μια νοσοκόμα και εντάξει, βολευόμαστε. Είστε ευχαριστημένος εδώ από τη ζωή σας στο νησί? Κοιτάξτε, είμαι ευτυχής που γεννήθηκα νησιώτης. Αυτό είναι γεγονός. Τώρα από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα βγάλτε εσείς τα συμπεράσματά σας. Άντε περιμένει, ναι. Μάλιστα. Νύφη, περιμένω τον γαμπρό για μας. Ωραία. Δεν φωνάζετε και τον γαμπρό λίγο, γιατί νομίζω ότι ντρέπεται. Πού σε ρε γαμπρέ. Γαμπρέ. Φώτη μου, η ώρα η καλή. Ευχαριστώ. Είδαμε τη γυναίκα σου, είναι πολύ ωραία κοπέλα και νομίζω ότι την περιμένει πως και πως αυτή τη στιγμή. Και εγώ, οφείλω να πω. Ναι. Είστε πολλά χρόνια μαζί, έμαθα. Κλείνουμε 7 σήμερα. Μάλιστα. Είναι σαν σήμερα η επέτειος γνωριμίας δηλαδή. Ναι, είναι σαν σήμερα. Η κυρία Ελένη είναι η μητέρα του γαμπρού και είναι πολύ συγκινημένη, το καταλαβαίνουμε. Βέβαια έχει και άλλα παιδάκια τα οποία είναι και αυτά παντρεμένα, αλλά νομίζω όχι, ένα. Όχι, το ένα δεν είναι παντρεμένο. Μένει το ένα εδώ, ναι, μαζί σας. Μένει ένα και είναι και ανήπαντρο αυτό. Ναι. Για πείτε μου πώς αισθάνεστε τώρα, είναι μια μεγάλη έχω στιγμή. Έχω ανάμεικτα συναισθήματα, εύχομαι στα παιδάκια μου να είναι ευτυχισμένα μια ζωή. Αγαπημένα μαζί, αυτό. Είναι πολλά χρόνια μαζί και είναι μια δοκιμασμένη, ναι, σχέση εφόσον είναι και τόσα χρόνια μαζί. Ελπίζω να είναι ευτυχισμένα και το εύχομαι. Πείτε μας δύο λόγια για την νύφη σας που γίνεται κόρη σας σήμερα. Είναι ένα καλό κορίτσι, το έχουμε 7 χρόνια μέσα στο σπίτι μας. Εντάξει, δεν έχω να πω κάτι. Δεν έχω να πω κάτι. Είδαμε και το έθιμο όλο, σπάσατε και τα πιάτα την ώρα που έπαιζε ο οργανοπαίκτης εδώ, ε. Γιατί λέει ένα μανέ. Ο μανές έχει ουσία. Είναι, αυτό, αν το προσέξετε, λέει κάτι για μας, για το παιδί μας. Ναι. Έξω και σπάμε τα πιάτα. Η οποία είναι η μητέρα της Νύφης και η Ελένη, η οποία είναι η αδελφή της. Είναι μια μεγάλη στιγμή για την οικογένειά σας. Εσείς μένετε στο κέντρο, νομίζω, στην Αθήνα μένετε, έτσι? Δεν είναι από εδώ η Νύφη? Όχι, από τον Πειραιά. Ωραία. Και θα μείνουν τα παιδιά στον Πειραιά? Στον Πειραιά. Άρα το καλό είναι που θα τους έχετε κοντά σας, ε? Ναι. Άρα δεν θα την αποχωριστείτε, οπότε όχι. Η συγκίνηση δεν είναι τόσο μεγάλη. Εντάξει, είναι η συγκίνηση της στιγμής, του μυστηρίου. Μια γνώμη για το γαμπρό σας? Είναι πολύ καλό παιδί. Νομίζω ότι η ευγενία μαζί θα είναι ευτυχισμένη, θα είναι καλά. Να καλά. Τα χαίρεστε και με το καλό να αποκτήσετε και γκονάκι. Ευχαριστώ. Η Ελένη μου τώρα. Για πες μας, Ελένη, πώς είσαι, πώς νιώθεις? Πάρα πολύ χαρούμενη. Η αδερφή μου σήμερα παντρεύεται. Μόνο χαρά και ευτυχία μπορώ να αισθανθώ για το γάμο της αδερφής μου. Η ώρα η καλή.
πάλι εύχομαι. Θα τα πούμε και στην εκκλησία. Ευχαριστούμε. Ας γνωρίσουμε τώρα και την κουμπάρα του ζευγαριού. Είναι η Ξένια. Γεια σου, Ξένια. Χαίρετε. Παντάξια. Ευχαριστώ πολύ. Είσαι φίλη της Νύφης ή του γαμπρού? Είμαι φίλη της Νύφης. Μάλιστα. Γνωρίζω, η ηλικία είναι περίπου γύρω στα 10-11 χρόνια. Γνωριζόμαστε από τη σχολή. Είμαστε μαζί από τη σχολή. Τι σχολή τελειώσατε? Τελειώσαμε τέλη λογιστικής. Α, του Πειραιά. Ναι. Από εκεί πέρα τη γνωρίζω. Και βαδίζουμε μαζί όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Μία κουμπάρα θα είναι στο γάμο? Μία και θα είμαι εγώ. Α, τέλεια. Ωραία λοιπόν. Πώς το βλέπεις το ζευγάρι? Το ζευγάρι το βλέπω πολύ καλά, αλήθεια είναι. Είχαμε την τύχη, αλήθεια είναι. Είχαμε και ακάμπι κι εμείς εδώ στη Σέριφο ένα καλοκαίρι. Πριν περίπου 7-8 χρόνια. Και έτσι γνωρίστηκαν τα παιδιά. Κάνανε κάμπινγκ στο Γάνεμα στην παραλία, που είναι θυμισμένη, έτσι. Και τη γνώρισε ο Φώτης. Ο Φώτης. Μάλιστα. Έτσι. Κεραυνοβόλος έρωτας. Γνωρίστηκε με το Φώτη και τώρα αυτή τη στιγμή χαιρόμαστε και γιορτάζουμε το γάμο τους. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν εν ειρήνη του Κυρίου δεϊκόμεν. Κύριε ελέησον. Και εδώ από τη Σέριφο θα σας αποχαιρετήσουμε, γιατί και αυτή η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Κρατάμε τις ομορφότερες αναμνήσεις και ετοιμαζόμαστε να ταξιδέψουμε σε ένα καινούριο μέρος στην επόμενη εκπομπή. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.